Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Έρευνες, διαβάζω εδώ, έρευνες στον εργασιακό χώρο αποκαλύπτουν ότι ένας μεγάλος αριθμός ανδρών αλλά και γυναικών σκέφτονται το σεξ με κάποιον από τους συναδέλφους τους. Πότε? Τι? Ενώ βρίσκονται στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα σκέφτονται το σεξ. Άλλοι που δείτε κάποιον από τον συνάδελφο με το που λέει: πας στην τουαλέτα και επιστρέψεις και σας κοιτάει περίεργα, να ξέρεις ότι εσένα σκεφτόταν στην τουαλέτα, ό,τι και αν έκανε. Πολύ ωραία. Παιδιά, σας είμαι το 1892. Με έχαβε η ρατένση. Σας είμαι το 1892, εφευρέθηκε η οδοντόπαστα σε σωληνάριο. Δηλαδή ενώ ήταν ο Κολοκοντρώνης, πολεμάγανε λίγα χρόνια μετά. Ξέρεις με τους Τούρκους, καμιά φορά τελειώνανε σφαίρες, πηγαίνανε και τους κάνανε χα, αναπνοή μπροστά, πέφτανε κάτι οι Τούρκοι. Αυτή εδώ βρήκαμε το σωληνάριο, παιδιά. Μια χαρά. Έτσι. Τι χρειαζόταν στην αρχαία Ελλάδα για να γίνει, τι έπρεπε να έχει κάποιος για να γίνει βουλευτής. Α, για πες, για πες. By the way, μην αρχίσουμε τις τρέλες πάλι με τις εκλογές. Για σοβαρευτείτε λίγο, παρακαλώ. Πρώτον, έπρεπε να είναι Αθηναίος πολίτης. Σωστά. Να κατέχει την ελληνική θρησκεία και παιδεία. Να μην είναι θηλυπρεπής. Ναι. Αυτό το αντίπος του ήρθε. Ναι. Αφού εκεί ανακαλύφθηκε αυτό. Έλα, ναι. Να καταγραφεί όλη η περιουσία του, μέχρι και τα σανδάλια που φορούσε, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία. Α. Εάν τηρούνταν όλα αυτά, τότε μπορούσε να γίνει βουλευτής. Ο βουλευτής που πρότεινε κάποιο νόμο έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ναι. Έτσι, εάν πρότεινε και περνούσε τον νόμο, ο οποίος μετά αποδεικνύονταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από τη όλη περιουσία του όλο το ποσό κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Oh. Αυτό μου άρεσε. Μάλιστα. Να μπορούσε να παίξει μπάλα και τώρα. Ναι. Αν ο νόμος που πρότεινε και ψηφίστηκε ζημίωνε ηθικά την Αθήνα, η ποινή ήταν μία. Αυθημερών τελευθυσάτο. Τελευθυσάτο! Τι θα πει τελευθυσάτο, ρε. Τελευθυσάτο! Μπαμ, διώξω. Επιτόπου τον σκοτώνανε. Ρε εσύ Μιχάλη. Δεν καταλάβεις το τελευθυσάτο. Πού σου πήγε το μυαλό σου για πες μου. Σε τηλεμεταφορές, να. Καλημέρα. Κυρία μου, ποια είστε εσείς? Η Ελένη. Πώς πάμε από αγγλικά? Καλά. We shopped from the neck. Τον είσαμε πως βέρκο. I left him in the cold of the bath. Τον άφησα στα κρύα του λουτρού. Μα, πάμε στο καλό. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων. We stayed masturbators. Μείναμε μαλάκες. Καλέ! Ντροπή αυτή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή αγαπητή. Ρε εσείς. Ωραία εκπομπή. Έλα. Έλεος. Σάλο έχει προκαλέσει η επιλογή των δώρων και συγκεκριμένα ενός δονητή που έλαβε μία νικήτρια σε τουρνουά αντισφαίρισης, σκουός, στην Ισπανία. Ναι. Μαζί με τον τρόπο οι διοργανωτές έδωσαν ως δώρο στην νικήτρια και ένα δονητή. Πόπο! Τι ντροπή, ναι. Της απένιμαν και ένα μηχάνημα επίσης απομάκρυση των κάλων. Ωστόσο, οι ίδιες οι αθλητές δεν φαίνεται να χάρηκαν ιδιαίτερα με την επιλογή του δώρου του συγκεκριμένου, το οποίο το χαρακτήρισαν σεξιστικό. Λέει, σας παρακαλώ. Ναι, η νικήτρια του τουρνουά σκουός, η Ελίζαμπετ Σάντο, δήλωσε στο BBC: τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Μας προκάλεσε έκπληξη αυτό, πιστεύαμε πως είναι πολύ σεξιστικό, σημειώνει η αθλήτρια, και συμφώνησαν και τρεις αθλητές να επιστρέψουν τα δώρα στην διαφημιστική κτλ. Και είμαι σίγουρος σχεδόν ότι τους προέτεινα να τα βάλουν εκεί που ξέρουν. Ένα μαύρο άλογο έκοβε βόλτες στην Αττική Οδό προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ευτυχώς το ζώο απομακρύνθηκε σώ. Μπράβο. Ευτυχώς. Λοιπόν, και έχουμε και ένα τύχημα στην άνοδο της Κηφισσού στο ύψος της Λαχαναγοράς. Αυτά όπου ήταν, και εκεί κάποιο ζώο κυκλοφορούσε. Ρέση Μιχάλη. Παιδιά, μαύρο άλογο από πού το έσκασε? Αυτό που κάνει και ένα τραγούδι παλιό του Μπιθικότσι. Το αμάξι με δυο άλογα. Αττική Οδός, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας, καλημέρα. Τι ράτσα ήταν το άλογο? Ήταν ένα μαύρο άτι. Το μαζέψε το ζωάκι, εντάξει, ναι. Όχι, βγήκε, ήταν αφηνιασμένο, δεν πλησίαζε τίποτα. Ναι. Βγήκε στη Λεωφόρο Δημοκρατία και κατέβηκε τώρα προς Μενίδη. Τώρα που ακριβώς θα κάτω. Εκνευρισμένο, έτσι θα κάνω εγώ καμιά. Θα φύγω από το στούντιο καμιά ώρα και. Σαν να βρω. Καλημέρα στην παρέα, σας ακούμε καθημερινά. Παιδιά, πότε θα φύγει αυτή η σκόνη? Πού να ξέρουμε πότε θα φύγει η σκόνη? Ναι. Πάντως, από ό,τι λένε, όλοι ευνοείται και το έκραξα χθες. Μα είναι έκφραση αυτή. Ευνοείται, λέει, η μεταφορά σκόνης από τη. Τι θα πει ευνοείται? Δηλαδή, ευνοείται θα πει. Έλατε. Αφού ευνοείται, πηγαίνετε να μεταφέρετε τη σκόνη. Ναι, πάμε να βάλουμε δύο καράβια να φέρουμε σκόνη πάνω εδώ. Ναι. Θα παρουσιαστεί σκόνη εδώ. Θα εμφανιστεί σκόνη. Θα υπάρξει σκόνη. Όχι, ευνοείται. Υπάρχει σκόνη. Ναι, θέλουν να πούνε ότι ο καιρός ευνοεί. Ναι, αλλά ναι, έτσι όπως το λες. Ηρέμησε. Ευνοείται. Ναι, ωραία, ηρέμησε. Να φορτώσουμε. Κατέβουμε κάτω στο Άγιο Γιώργη, στο Κερατσί. Να βρούμε ένα μότορ, το καβαλήσουμε και να πάμε να φέρουμε σκόνη. Α, το διάλογο. Κάνε τεστ DNA, Ελένη Φουρέιρα. Θες να πω τι έδειξε? Α, ναι. Ότι από πού προέρχεται? Από πού προέρχεται, βεβαίως. 68,9 Ελληνίδα και Νότιο Ιταλίδα. 29,8 από τα Βαλκάνια. Και 1,3 Εβραία της Διασποράς, τέλος πάντων. Α, και ήθελα και εγώ να το κάνω.
Και εγώ ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή. Τι θες τώρα, να ανακαλύψεις τι έκανε η προγιαγιά σου και με ποιο πήγε. Να ξέρω από πού κατάγομαι. Λοιπόν. Το έκανε και μια φίλη μας εδώ πέρα, μια συνάδελφος. Ποια? Η Νάγια, η Αποστόλου το έκανε. Καλά. Το έκανε η Νάγια, τι βρήκε. Βρήκε άκρη. Ναι, το έκανε, ναι, βρήκε άκρη. Και βγήκε και κάποια ξαδέρφια. Με τόσους που πηγαίνει. Ρε Μιχάλη, το κορίτσι. Θα γίνουμε όλοι ένα. Δεν τα ξέρω. Άνοιξε ρε. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να πω. Θα ήθελα παρακαλώ να επισημάνω ότι αυτά με τα Tinder, με τα άλλα τα καινούρια που έχουν βγει. Έχουμε Tinder, έχουμε απ' όλα. Θα στέλνουμε σάλιο και θα στέλνουμε αυτό το σάλιο για να μας κάνουν το τεστ. Και δεν θα βγούμε Αφρικανοί, θα βγούμε Αυστραλοί, θα βγούμε... Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συμμαζευτείτε. Κράτα το DNA μέσα σου! Κουμποθείτε και μην ξεκουμπώνεστε τόσο εύκολα. Τέλος! Πήρε τρεις φορές διαζύγιο και βρήκε τη γυναίκα της ζωής του σε μια κούκλα του σεξ. Τι? Ναι, αν είναι δυνατόν. Αν υπάρχει ένα όριο στον έρωτα, ο Αυστραλός πρωταγωνιστής το τερμάτισε. Ο Μάρεϊ συζεί με την κούκλα του έρωτα και περιγράφει με πραγματική λατρεία το πόσο καυτό και φοβερό σεξ κάνει μαζί της. Ο ερωτευμένος Αυστραλός ήταν. Δεν διακρίνει αρνητικά πάνω της και αισθάνεται υπέροχα με τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της. Μετά το διαζυγείο ήμουν πολύ δυστυχισμένος. Έφτασα στην κατάθλιψη, η μοναξιά με σκότωνε. Ο Μάρεϊ αγόρασε την κούκλα και αμέσως αισθάνθηκε να καταπολεμάει τη μοναξιά. Θεωρώ ότι μου έσωσε τη ζωή. Όταν επέστρεφα σπίτι, φαντάζομαι τη φούσκωνε, γιατί χάνουν αυτές. Θα πει και οι άλλες οι κανονικές χάνουν λίγο. Ρε σι Μιχάλη, ρε ντροπή! Δεν είπα κάτι κακό. Πώς θα καταλάβουμε ότι ο σύντροφός μας απατά ακούγοντας μόνο τη φωνή του. Τι εννοεί? Και θέλω πριν πω το θέμα, τι φωνή έχεις Μιχάλη μου, εσύ βαθιά? Είναι μάλλον διαπεραστική ελαφρύ. Αυτοί που έχουν λεπτή φωνή, νορμάλ, κανονική, ναι, είναι οι πιο πιστοί. Θα στα πούμε λίγα λόγια. Ναι, ή τίποτα. Αυτοί που έχουν κάτι ενδιάμεσο, όπως είπες εσύ, που δεν πάει ούτε βαθιά, είναι άπιστοι που δεν προχωρούν στην πράξη. Ενώ αυτοί που έχουν βαθιά φωνή είναι οι άπιστοι που προχωρούν στην πράξη. Αρκεί στο φλερτ. Δηλαδή μου λες ότι. Φλερτάρεις. Φλερτάρω, αλλά δεν. Δηλαδή με προκαλείς τώρα. Να προχωρήσω στην πράξη. Όχι, σε προχωράς και δεν προχωράς. Έχεις πρόβλημα. Άρα είσαι άπιστος κοινός. Όχι. Όχι. Παιδιά, και το φλερτ απιστία είναι. Όχι, δεν απιστία. Τι δεν απιστία, θα φλερτάρεις δηλαδή με τη μία με την άλλη και δεν απιστία επειδή δεν έχεις προχωρήσει στην πράξη. Μιχάλη μου, είναι υγιέστατο αυτό που γίνεται. Μήπως να το κάνεις. Είμαι υγιής, τέλος. Κοίτα να δεις ότι το βόλεψε τώρα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.